Υπάρχουν πανέμορφα μέρη εδώ στη Ζάκυνθο που θέλεις να τα ανακαλύψεις όλα. Ανακαλύψτε τα μαζί μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, εγώ θα φύγω. Εσείς θα μείνετε εκεί, γιατί εγώ ζω όμορφα μαζί του. Άντε, γεια σας. Ζούμε όμορφα, τι λες? Πολύ. Ζούμε όμορφα. Να σου πω, πού να με πας? Πρώτα θα πάμε να επισκεφτούμε τις πηγές του κεριού. Ωραία. Τις γαλαίες πηγές. Θα φτάσουμε μέχρι Μυζήθρες. Πω, πω. Μέχρι το Μεγάλο Φάρο. Μεγαλύτερη σημαία του κόσμου και μετά πάμε σε ρεστάκι απέναντι. Μεγαλύτερη σημαία του κόσμου για τα μάτια σας μόνο. Πάμε, καπετάνιε. Πήγαμε. Πες μου τώρα πέντε πράγματα γιατί να έρθουμε στη Ζάκυνθο, όχι μόνο εμείς, οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πρώτα αξίζει να έρθει τα ρέτα τη Χελώνα. Α, Χελωνίτσα. Ναι. Ωραία. Μετά αξίζει το Ναυάγιο που είναι σήμα κατά τεθέν του νησιού. Αξίζουν εδώ πέρα οι σπηλιές. Αξίζουν επίσης πάνω οι σπηλιές στον Άγιο Νικόλα. Mm-hmm. Πέμπτο. Το Μαραθωνίσι. Που είναι το μεσάγιο απέναντι που αν το πει. Γιούρι δεν τον έβαλε όμως μέσα. Θα πούμε και, έκτο. Θα πάμε στο Μαραθωνίσι, γιατί εσείς το ζητήσατε και ο Παναγιώτης μας πάει. Μαραθωνίσι, αγαπάμε! Θα πιω και τα ποντάκια μου, θα πιω και τους καφέδες μου. Μπορώ να τσιμπήσω και ένα σνάκ εκεί πέρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, πλωτή διαφήμιση, τελείωσε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, στο Μαραθωνίσι δεν ξεμένεις από τίποτα. Για πάμε να δούμε τα παιδιά εκεί.